Έχουμε και πρόταση στοιχηματική λοιπόν πλέον. Να πούμε ότι δεν επιλέγουμε αποδόσεις κάτω του 1,80 ναι. Μιχάλη. Από 1,80 και πάνω. Ακριβώς δεν θα πούμε ποτέ ότι η Real Madrid θα κερδίσει την Albacete παίζοντας στο Santiago Bernabeu. Προσπαθούμε να έχουμε μια απόδοση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, αλλά πάντα με ένα ορθολογικό σχετικά. Ώρα να εκτεθούμε. Ποντάρισμα. Όντως, έχουμε προτείνει 3 παιχνίδια σε μια έτσι συνεννόηση που είχαμε πριν το παιχνίδι. Arsenal West Ham, προτείνουμε άσο και over 2,5. Βασιζόμενοι στην επιθετική ποιότητα της Arsenal με Aubameyang, Lacazette, Willian. Κόμπο για να ανεβάσουμε την απόδοση. Ακριβώς. Mm-hmm. 4 σερί νίκες πρωταθλήματος στο Emirates με τη West Ham. Οι προηγούμενες, οι 3 από τις 4 με άνετα over βάσει προϊστορίας. Και γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας, 10 στα τελευταία 11 παιχνίδια η Arsenal κερδίζει την West Ham. Αν και είναι πιο συμπαγής πλέον η ομάδα του Arteta, μπορεί να το φέρει το over και μόνη της, έχω την εντύπωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βερόνα Ρώμα, η δεύτερη επιλογή, το διπλό της Ρώμα. Στη Βερόνα, η οποία είναι αποδυναμωμένη, Μιχάλη. Ακριβώς, βασιζόμαστε κυρίως στο γεγονός ότι η Βερόνα σε σχέση με πέρσι έχει πολύ. Έχει χάσει αρκετούς παίκτες, έχει παίξει λίγα φιλικά. Και πολλούς δανεικούς, ναι. Οι οποίοι δεν είναι πλέον στην ομάδα, ναι. Ακυρώθηκαν κάποια φιλικά λόγω κορονοϊού. Η Ρώμα έχει νέα ιδιοκτησία, καλύτερη ψυχολογία. Θα παίξει ο Τζέκο ίσως το τελευταίο του παιχνίδι στην αποστολή Πέδρο και Κλάιφερτ. Ενώ έχει και 4 σερί νίκες επί της Βερόνα και την χρονιά την περσινή που είχε καλύτερη ομάδα. Και μια επιλογή, ένα ειδικό στοίχημα από το γαλλικό πρωτάθλημα. Ρεν Μονακό, γκολ και over σε απόδοση κοντά στο 2-10, επιθετικές ομάδες και οι δύο, επιθετική φιλοσοφία. Όλοι οι αγώνες τους στο φετινό πρωτάθλημα πλην ενός είναι goal-goal. 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια goal-goal. Πιστεύουμε ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα υπάρξει νικήτρια ή ισοπαλία με πολλά goal στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ συνοπτικά και μαζεμένα τα σημερινά μας προγνωστικά. Την επόμενη εβδομάδα θα περάσουμε από εξέταση. Εννοείται. Και άλλη μια επισήμανση. Εννοείται όποτε υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στην εβδομάδα και εκεί θα σας συναντούμε στα social media προκειμένου να σας κάνουμε περισσότερες προτάσεις για τα παιχνίδια που υπάρχουν.